7 Ιουλίου 2019. Τα δικά μας παιδιά επιστρέφουν στην εξουσία. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς μας βρήκατε, αλλά εδώ γίνεται πάρτι σήμερα. Τι έγινε. Ορίστε. Τι έγινε. Διορίσατε όποιον βρήκατε στο κόμμα, στην κομματική δεξαμενή. Να βγάλουμε τους ξένους. Τους ξένους να βάλουμε. Κάποιοι φίλοι χρειάστηκε να περιμένουν 4,5 χρόνια. Κάποιοι άλλοι θα χρειαστεί να περιμένουν λίγο ακόμα. Μιλάω με τον Μητσοτάκη και μου λέει: Δεν φεύγεις από το προσκήνιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να προσαχθείς, να δικαστείς. Κάτσε 2-3 μήνες. Είσαι πίσω κανονικά. Όλοι οι αποτυχώντες κομματάρχες θεωρίζονται στον κρατικό μηχανισμό. Και επειδή είναι πολλοί, αυξάνεται ο αριθμός των μετακλητών. Και επειδή θέλουν πολλά, αυξάνεται ο μισθός των μετακλητών. Αλλά ευτυχώς, οι υποσχέσεις τηρούνται. Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την απόφασή του να μην συμμετέχει κανένα μέλος της οικογένειάς του στην νέα κυβέρνηση ή σε άλλες πολιτιακές θέσεις, όπως είπε, Προεδρία της Βουλής κτλ. Νέος Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού αναλαμβάνει ο ανιψιός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και η ξαδέρφη διορίζεται. Και η αδερφή της πεθεράς. Και ο αδερφός της πεθεράς. Και η μητέρα του παιδιού του ανιψιού. Τελικά από όλη την οικογένεια μόνο ένας έμεινε εκτός. Ο Σικιουριτάς Παναγιώτης Κοντολέων διορίζεται διοικητής της ΕΕΠ. Η θέση απαιτεί πτυχίο. Εκείνος δεν έχει, αλλά αυτό διορθώνεται. Ο κατά τη Νέα Δημοκρατία υπεύθυνος για την καταστροφή στο Μάτι, πρώην αρχηγός της αστυνομίας Κωνσταντίνος Τσουβάλας, είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ο Αντώνης Διαμαντάρης διορίζεται Υφυπουργός Εξωτερικών. Ο ίδιος είναι υπαρκτό πρόσωπο. Το βιογραφικό του όχι. Το δεύτερο πτυχίο του ποτό Κολάμπια αποδεικνύεται πλαστό. Αν και ο ίδιος έχει φτιάξει το δικό του μύθο. Αμέσως μετά και το πρώτο του πτυχίο αποδεικνύεται πλαστό. Ο κύριος Μητσοτάκης στηρίζει το ψέμα του κυρίου Διαμαντάρη. Το θέμα έχει λήξει η κυβέρνηση. Πάλι με τα πτυχία, ρε παιδιά. Εθνικό θέμα είναι τα πτυχία. Υπάρχει ο κύριος Διαμαντάρης. Το παραδέχτηκε ο άνθρωπος, το είπε. Να του πάρουμε το κεφάλι. Ώσπου το ένα αδίκημα του κυρίου Διαμαντάρη διαδέχεται το άλλο. Ζητήθηκε διευκρίνηση για το θέμα της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ακολούθως του ζήτηκε η παρέτησή του. Και έρχεται η στιγμή που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλάζει τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Και ποιος διοικητής θα έρθει να αναλάβει. Μια χαρά θα έρθουν να αναλάβουν. Υπάρχουν 5.000 στην ουρά που περιμένουν. 5.000 κομματικά στελέχη είναι στην ουρά και περιμένουν ένα σύνθημα. Κάποια δεν έχουν ούτε πτυχίο. Έχουν όμως κομματική ταυτότητα. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει συγγένεια εξαίματος. Το ότι είναι συμμαθητής μου και παιδικός μου φίλος και μας συνδέει και μια κουμπαριά, όπως λέτε, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ξέρουμε να βάλουμε. Και έχουν και αγαπημένο χρώμα. Το χακί. Στα 80 του χρόνια λάμπει το άστρο του δεξιού πολιτευτή Κωνσταντίνου Πατέρα. Με καλέσανε κάτω το γραφείο του Πρωθυπουργού, με κάλεσε κάτω, διότι με ήθελε τότε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και είπα: Θα γυρίσω πίσω, κύριε πρόεδρε, να σας βοηθήσω, αφού θέλετε την βοήθειά μου. Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, όταν γίνετε Πρωθυπουργός και μπορείτε και θέλετε, δώστε μου μια είχατε... παρέμβαση. Δεν πρόκειται, κύριε Παγελά, να ανεχτώ πολιτευτές διοικητές νοσοκομείων. Αυτό θα είναι. Δεν πρόκειται, κύριε Παγελά, να ανεχτώ. Πολιτευτές, διοικητές νοσοκομείων. Συντεφώνησε. Είπα θα γυρίσω πίσω κύριε πρόεδρε να σας βοηθήσω αφού θέλετε την βοήθειά μου. Γόρτσος! 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 Οι δημοσιογράφοι που στήριξαν την παλινόρθωση του παλαιού πολιτικού συστήματος διορίζονται στο Μαξίμου. Και για όσους δεν χωρούν στο Μαξίμου, υπάρχει ΕΡΤ. Ο συνεργάτης της Lambda Development, Δημήτρης Οικονόμου, διορίζεται υφυπουργός με αρμοδιότητα την επένδυση του ελληνικού. Ο πρώην Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, Άκης Κέρτσος, διορίζεται υφυπουργός. Αριστεία όμως δεν είναι μόνο να διορίζεις τους ακριβούς σου φίλους, αλλά και να τους βοηθάς. Καταργείται η αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη για βαριά εγκλήματα που τελούνται από στελέχη τραπεζών. Μπίνγκο! Ψηφίζουν την ασυλία των τραπεζιτών. Αλλά ψηφίζουν και την ασυλία των εαυτών τους, αφού εδώ ανήκουν τα δάνεια των κομμάτων τους. Ψηφίζουν όμως και την ασυλία των χορηγών τους, αφού εδώ ανήκουν τα θαλασσοδάνεια των μεγάλων ΜΜΕ. Με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές θα είμαστε αμήλικτοι. Ξέρουμε πώς θα τους εντοπίσουμε. Και εμείς δεσμευόμαστε για ένα αποτελεσματικό πλαίσιο, ώστε τα στελέχη σας, τα στελέχη των τραπεζών, να μην σκέφτονται τα δικαστήρια. Η Νέα Δημοκρατία έχει συνολικά χρέη 214 εκατομμυρίων ευρώ. Τα δύο μεγάλα κόμματα στην Ελλάδα, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, είναι κόμματα κλεπτών και προδοτών. Νομοθετούν την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων ατόμων που διερευνώνται για μαύρο χρήμα, όπως ο κύριος Φρουζής της Νοβάρτης. 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ επιστρέφονται στους καταχραστές τους. Τα ΜΜΕ ασχολούνται με άλλα θέματα.
Το πρόσωπο του κύριου Μητσοτάκη είναι πιο επίμικες, είναι ισορροπημένο σε πλάτος, με ανεπτυγμένες τις ανώτερες εγκεφαλική και συναισθηματική ζώνη. Όμως οι Financial Times αποκαλύπτουν το ωραίο πλυντήριο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, μιλώντας για κυβέρνηση που βοηθάει το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ επιδιώκουν να μετατρέψουν το σκάνδαλο μεγατόνων της Νοβάρτης σε σκευωρία. Όμως η ελβετική τηλεόραση δεν είναι ελληνικό κανάλι. Bisogna capire che magari aziende come Novartis danno soldi a medici e politici e non so a chi altri. Siamo i primi a sapere quello che succederà al Ministero. Sono le persone stesse coinvolte a informarci, prima che prendano le decisioni. Ci informano anche sui loro passi successivi. Η ΕΡΤ και το ΑΠΕ υπάγουν απευθείας στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο υπάγεται απευθείας στους ολιγάρχες. Οι μέτοχοι των τηλεοπτικών σταθμών δεν υποβάλλουν πλέον δήλωση υποθενέσχες και έτσι ο έλεγχός τους είναι αδύνατος. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι οι ολιγάρχες που νομοθετούν, οι συγγενείς που διορίζονται, οι άριστοι χωρίς πτυχίο, οι φίλοι του αρχηγού. Όλοι θεωρούν τους εαυτούς τους ιδιοκτήτες της χώρας. Είναι πρώτοι με διαφθορά.